Να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέες μητέρες τις πρώτες ημέρες στο σπίτι. Οι πρώτες μέρες στο σπίτι με ένα νεογέννητο φαντάζουν δύσκολες. Η καθημερινότητα του ζευγαριού αλλάζει από τη στιγμή που θα γεννηθεί το νέο μέλος και αυτό σίγουρα γεμίζει με άγχος και κούραση το ζευγάρι, ιδιαιτέρως τη νέα μητέρα. Αυτό που λέμε στους νέους γονείς είναι να απολαμβάνουν τις μικρές αλλά τόσο σημαντικές στιγμές μαζί τους. Η λύση είναι υπομονή, επιμονή, ηρεμία και χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν από ειδικούς. Ο ρόλος της μαίας είναι αυτόνομος, διακριτός και απαραίτητος. Συνεργάζεται με τις γυναίκες προκειμένου να παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη, φροντίδα και συμβουλευτική. Η μαία έχει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική και την εκπαίδευση, όχι μόνο όμως στη γυναίκα, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Τις πρώτες μέρες στο σπίτι, η μητέρα και το νεογνώ χρειάζονται καθοδήγηση με το θυλασμό. Ο ρόλος μας ως επαγγελματίες υγείας είναι να μεταφέρουμε τις συμβουλές με ήρεμο και κατανοητό τρόπο, ώστε να νιώσει η μητέρα οικειότητα, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Πάμε να δούμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνουν νέες μητέρες στο σπίτι. Κατά πόσο το νεογνώ σιτίζεται σωστά από το στήθος και πώς θα καταλάβω ότι χορταίνει? Ο μητρικός θυλασμός είναι ελεύθερος και απεριόριστος. Θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 8 με 12 γεύματα ημερησίως και το νεογέννητο να έχει 5-6 βρεγμένες πάνες τουλάχιστον. Ένα ακόμα από τα ερωτήματα που μας θέτουν οι νέες μητέρες. Νιώθω βαρύ το στήθος μου. Με πονάει και είναι ζεστό. Να ανησυχήσω. Πόσο καιρό θα κρατήσει? Τα 2/3 των γυναικών μετά τον τοκετό εμφανίζουν γενικευμένα συμπτώματα υπερεμίας στο στήθος. Οι γυναίκες με γενικευμένο είδημα στα άκρα μετά τον τοκετό έχουν αυξημένο κίνδυνο για υπερεμία και είδημα στο μαστό. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης της υπερφόρτωσης κυμαίνεται από 50 έως 72 ώρες μετά τον τοκετό. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε σε αυτό το στήθος. Έχουμε πρισμένο στήθος με τεντωμένο και γυαλιστερό δέρμα. Υπάρχει γενικευμένη ερυθρότητα και θερμότητα. Μπορεί να έχουμε ήπιο ή ακόμα πιο έντονο πόνο. Το νεογνώ δυσκολεύεται να αποσχοληθεί στο μαστό και μπορεί να έχουμε πυρετό έως 38 και 4. Τι πρέπει να κάνω για να αποσυμφορήσω τους μαστούς μου? Οι οδηγίες που δίνουμε στις νέες μητέρες είναι για συχνούς και απεριόριστους θυλασμούς. Οι ζεστές κομπρέσες, ένα ζεστό ντους ή απαλό μασάζ στους μαστούς για 2-3 λεπτά πριν το θυλασμό. Να γίνεται άμελξη στη θηλαία άλλο με τη μέθοδο του λίπας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντλία. Συστήνουμε χρήση κοχυλιών και όχι επιθεμάτων μιας χρήσης. Τα κρύα επιθέματα μετά το θυλασμό θα βοηθήσουν πολύ και με ιατρική οδηγία να χορηγηθούν αναλγητικά. Ακόμα ένα ερώτημα. Έχουν τραυματιστεί οι θηλές μου και πονάνε. Τι μπορώ να κάνω? Τις πρώτες ημέρες οι γυναίκες μετά τον τοκετό αντιμετωπίζουν ευαισθησία των θηλών. Όσον αφορά τον εσωτερικό ερεθισμό, είναι έντονο στα πρώτα λεπτά της προσκόλλησης του βρέφους στο μαστό. Πού οφείλεται? Οφείλεται στην έντονη θηλαστική κίνηση, στην αργή ροή πίατος, στη διαφορετική αίσθηση του πόνου σε κάθε γυναίκα, καθώς και στην ποιότητα του δέρματος του μαστού. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Τι λέμε? Θέλουμε να έχουμε αερισμό των θηλών. Να μην καθαρίζεται συχνά ο μαστός με νερό ή άλλα διαλύματα και να τοποθετούμε όσο συχνά χρειάζεται μητρικό γάλα πάνω στη θηλή. Όσον αφορά τον εξωτερικό ερεθισμό, αυτό συμβαίνει κυρίως στα πρώτα 24 ώρα μετά τον τοκετό. Μπορεί βέβαια να συμβεί και κατά τη διάρκεια και οποιαδήποτε στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια της γαλουχίας. Πού οφείλεται? Στην κακή προσκόλληση του βρέφου στο στήθος, στην κακή θέση και στάση θυλασμού, στη λάθος αποκόλληση του στόματος του βρέφους από το μαστό, σε αγγυλογλωσία, σε μυκητίαση ή φλεγμονή της θηλής, σε λάθος χρήση αντλίας ή σε λανθασμένη χρήση ψευδοθυλών, χρήση στιθόδεσμου μεραφές
ή μετακίνηση των κεχυλιών μέσα από το στιθόδεσμο. Οι οδηγίες είναι ίδιες και με τον εσωτερικό ερεθισμό, όπως ο αερισμός θυλών, όχι συχνός καθαρισμός και τοποθέτηση μητρικού γάλακτος πάνω στη θηλή, αλλά κύριό μας μέλημα είναι να βελτιώσουμε τη θέση και τη στάση θυλασμού. Να εκπαιδεύσουμε σε σωστή προσκόλληση του βρέφου στο μαστό και αποκόλληση από αυτόν. Βοηθητική είναι η χρήση κρέμα λανολίνης μετά από κάθε θυλασμό. Συστήνουμε κοχύλια θυλασμού και όχι επιθέματα μιας χρήσης. Αποφεύγουμε χρήση θυλών σιλικόνης. Σε περίπτωση βραχή χαλινού γλώσσας, ενημερώνεται ο παιδίατρος και συστήνουμε διατομή του χαλινού. Όμως, αν διαπιστωθεί μικροβιακή λίμωξη, γίνεται έλεγχος με καλλιέργεια μητρικού γάλακτος και χορήγηση αγωγής κατόπιν συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό. Ακόμα κάποιες ανησυχίες που μας αναφέρουν οι μητέρες. Έχω μια κοκκινίλα στο μαστό, όταν ψηλαφώ το σημείο είναι σκληρό και παρόλο που θυλάζω δεν υποχωρεί. Τι μου συμβαίνει και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Όπως βλέπουμε στην εικόνα, πρόκειται για απόφραξη γαλακτοφόρου πόρου. Ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες? Είναι η τοπική πίεση στο στήθος, όπως η χρήση σφιχτού στιθόδεσμου, το ανεπαρκές άδειασμα του μαστού, όταν η νέα μητέρα κοιμάται σε πρινής θέση, όταν κάνει έντονες ασκήσεις βραχίωνα και γενικά κουράζεται περισσότερο, κάνει βαριές εργασίες, όταν υπάρξει απότομος απογαλακτισμός και όταν γίνεται κακή χρήση αντλίας. Τι βλέπουμε, ποια είναι τα συμπτώματά του? Έχουμε τοπική θερμότητα, ερυθρότητα και πιθανώς πόνος στον πάσχοντα μαστό. Πυρετό έως 38 και 4, με μειωμένη παραγωγή γάλακτος, γάλακτο το οποίο είναι παχύ και κοκκόδες. Η νέα μητέρα ανακουφίζεται μετά το θυλασμό. Η θεραπεία του φραγμένου πόρου βασίζεται στην καλή διαχείριση του θυλασμού. Θέλουμε να έχουμε σωστή προσκόλληση του νεογνού, με το πηγούνι στραμμένο στο πάσχον σημείο. Αποκλειστικό και συχνό θυλασμό, όπου ο θυλασμός να υπάρχουν εναλλαγές θέσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί αντλία, τοποθέτηση χλιαρής κομπρέσας τοπικά και κάποιες μαλάξεις επίσης μπορούν να γίνουν και γενικά όσο γίνεται να ξεκουράζεται η μητέρα και να αποφεύγει πιεστικά ρούχα και εσώρουχα, με ιατρική οδηγία χρήση αντιφλεγμονώδων φαρμάκων. Ακόμα μία ανησυχία από τις μητέρες. Έχω αδυναμία, ρίγος, ζεστό και κόκκινο μαστό. Επίσης, έχω πυρετό 39 και το νεογνό μου αρνείται να θυλάσει. Τι πρέπει να κάνω? Πρόκειται για μαστίτιδα. Η μαστίτιδα είναι η φλεγμονή του μαστού με συχνότητα 9,5% τους πρώτους μήνες της γαλουχίας και ο πιο συχνός λόγος για πρόωρο απογαλακτισμό. Τι προκαλεί τη μαστίτιδα? Οι τραυματισμένες θυλές αποτελούν τη σημαντικότερη αιστεία εισόδου και απικισμού του μαστού από μικρόβια. Τα επιθέματα μιας χρήσης, οι στενοί στιθόδεσμοι, η δυσκολία προσκόλλησης του νεογνού στο μαστό, υπερφόρτωση μαστού, απόφραξη γαλακτοφόρου πόρου, κούραση, στρες, ανεμία μητέρας. Τι θα δούμε σε αυτό το στήθος, ποια είναι τα συμπτώματα? Έχουμε ευαισθησία, θερμότητα, ερυθρότητα και είδημα της επικείμενης περιοχής. Υπάρχει πόνος ή αίσθημα καύσου συνεχώς ή και κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Και έχουμε πυρετό πάνω από 38 και 4. Και γενικά συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής στη νέα μητέρα. Καταβολή, ρίγος, άλγος. Πώς αντιμετωπίζουμε τη μαστίτιδα? Θέλουμε να έχουμε γενικά καλή υγιεινή και να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό της νέας μητέρας. Η νέα μητέρα πρέπει να συνεχίσει να θυλάζει, γιατί πολλές μητέρες αγχώνονται αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Πρέπει να συνεχίσει να θυλάζει και οι θυλιασμοί αυτοί να είναι συχνοί. Όταν το βρέφος αρνείται να θυλάσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντλία. Ο θυλασμός με το πηγούνι στραμμένο στην πάσχουσα περιοχή θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν χρησιμοποιούμε εδώ ζεστές κομπρέσες, αλλά προτείνουμε ελαφρύ μασάζ πριν το θυλασμό, αλλά και κατά το θυλασμό, με τα δάχτυλα όμως να κινούνται από την ερεθισμένη περιοχή προς τη θηλή.
θα ανακουφίσουν πολύ τα κρύα επιθέματα μετά το θυλασμό. Αποφεύγουμε να τραυματίζονται οι θυλές και με ιατρική οδηγία να χορηγηθούν αντιβιωτικά και αντιφλεμονώδη. Αυτή η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να εκτιμάται από επαγγελματία υγείας. Σε περίπτωση υποτροπιάζουσας, άτυπης και σοβαρής μαστίτιδας, θα λαμβάνετε δείγμα μητρικού γάλακτος για καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα. Πολλές γυναίκες μετά τη μαστίτιδα μας αναφέρουν τα εξής. Πέρασα μαστίτιδα πριν 2 εβδομάδες, αλλά βλέπω και πιάνω στο μαστό μου ένα σκληρό σημείο που με πονάει. Είναι φυσιολογικό? Τι μπορώ να κάνω? Όπως βλέπουμε, και είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα. Αν η μαστίτιδα δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να εξελιχθεί σε απόστημα. Η διάγνωση του αποστήματος βασίζεται στην κλινική εξέταση, κατά την οποία ψηλαφούμε ένα ευαίσθητο, σκληρό οζύδιο με κλειδασμό και υπερκείμενο ερήθημα. Σε περίπτωση που το απόστημα είναι μικρότερο των 5 εκατοστών, αρκεί ένας υπέρηχος καθημερινά για 5-7 ημέρες. Αν όμως το απόστημα έχει μεγαλύτερη διάμετρο από 5 εκατοστά, είναι απαραίτητη η διάνοιξη και η παροχέτευση του αποστήματος. Μετά τη χειρουργική διάνοιξη, ο θυλασμός από τον πάσχοντα πρέπει να συνεχιστεί ακόμη και στην περίπτωση ανοιχτής παροχέτευσης. Με την προϋπόθεση όμως ότι η στοματική κοιλότητα του νεογνού δεν έρχεται σε επαφή με το υγρό της παροχέτευσης. Η χρήση αντιβιωτικής αγωγής είναι αναγκαία και μετά τη διάνοιξη του αποστήματος. Ο μητρικός θυλασμός προάγει μια μοναδική και συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος. Αυτό που λέμε στις νέες μητέρες είναι ότι η αγκαλιά ποτέ δεν κακομαθαίνει. Η αγκαλιά πλαισιώνει την αγάπη. Γι' αυτό να αγκαλιάσουν τα μωρά τους, να αφαιθούν μαζί τους σε ένα μαγικό ταξίδι που ξεκινά με το μητρικό θυλασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.